Πειραιά θα πάμε στο σπίτι μας για πολλά πολλά χρόνια. Στην Κούκλα. Λοιπόν. Στην Κούκλα στον Πειραιά. Κύριε Δήμαρχε. Στον Κούκλο Πειραιά. Όχι, εγώ λέω για την πόλη σας. Δεν λέω για σας. Λέω στην Κούκλα πόλη του Πειραιά. Ναι, ή στον Κούκλο Πειραιά, όπως λέει ο Δήμαρχος. Και στον Κούκλο. Δήμαρχο. Λοιπόν, τι πρέπει να ξέρουμε τώρα για τον Κούκλο Πειραιά, κύριε Μόραλη. Πρώτα απ' όλα θα κάνουμε μια προσπάθεια να σας ξαναφέρουμε τα επόμενα χρόνια πίσω. Όχι, με μια χαρά είμαστε. Είχατε την έδρα σας εδώ. Βελτιωνόμαστε, κύριε Τάκη, βελτιωνόμαστε. Και τώρα μπαίνει και το μετρό σε κύριε Μόραλη, θέλω να σας πω ότι το σταθμός εδώ από το σπίτι απέχει 5 λεπτά. Μην μας το κάνετε να είμαστε πάλι μισή ώρα. Νομίζω ότι υπάρχει άλλη μια λύση. Να κάνουμε να νοικιάσετε ένα σπίτι στον Πειραιά. Οπότε δεν θυμάμαι τίποτα. Με θεά, εκεί τα λιμάνια. Άμα μας βρείτε κανένα καλό. Με θεά της άλλας, όπως ήταν μια χαρά. Λοιπόν, σίγουρα όμως θα μας φέρετε τώρα. Σάββατο Κυριακή. Αυτός είναι ο στόχος. Να φέρουμε μπράβο, Παρασκευή Σάββατο Κυριακή. Ναι. Είναι Παρασκευή στο Κυριακή, πραγματικά είναι το φεστιβάλ Εκπειραιώς Μνήμες Μικρασίας. Είναι για τα 200 χρόνια, για τα 100 χρόνια από την Μικρασία καταστροφή. Συμμετέχει και ο Δήμος Πειραιά όπως πάντα. Βέβαια. Νομίζω έχουμε σημαντικές εκδηλώσεις. Ναυαρχίδα φυσικά είναι η συναυλία του Γιώργου Νταλάρα, του πειραιώτη Νταλάρα στο Μικρολίμανο. Η οποία θα γίνει. Στο ανακοινισμένο Μικρολίμανο θα παίζει μέσα στη θάλασσα ο Γιώργος Νταλάρα. Και ο κόσμος θα κάθεται στην Προβλήτα και στα μαγαζιά. Αυτά είναι. Είναι πολύ ωραία. Τι ώρα είναι αυτό, πότε και τι ώρα. Είναι στις 9 η ώρα. 17 Σεπτεμβρίου της Αγίας Σοφίας στο Μικρολίμανο. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δωρεάν είσοδος φαντάζομαι, έτσι. Δωρεάν είσοδος, ναι. Ωραία, τέλεια. Και πραγματικά είναι επαρκή. Είναι ο Δήμαρχος. Όχι, να τα λέμε αυτά. Δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε και όλες τις άλλες προσπάθειες. Πραγματικά είναι σε 8 ιστορικά σύγχρονα του κόσμου του Πειραιά. Σημαντικοί καλλιτέχνες, 80 καλλιτέχνες, δηλαδή είναι θεατρική ομάδα. 80 καλλιτέχνες. Μπράβο. Ναι, είναι 18 απόφοιτοι ανωτέρα σχολή δραματική τέχνη του Πειραιακού Συνδέσμου. Είναι ο Χρήστος Παπαδόπουλος που κάνει μια δική του παραγωγή. Είναι η Ερμηνεύτρια Χρυσάνθης. Είναι πάρα πολύ. Να μην μπορεί να του δείτε να πει ένα σάρκα να πατήσει το φεστιβάλ Εκπειραιώς στο Μνήμες Πολυμικρασίας και να δει. Αλλά είναι ενδιαφέρον τρίμερο στον Πειραιά πραγματικά. Πολύ ωραία. Πολύ έτσι ποιοτικές εκδηλώσεις που φυσικά έχουν αναφορά την. Άρα το σύνθημα είναι ότι το Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Πειραιά για να έτσι παρακολουθήσουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Και επικεφαλής φυσικά συντονίστρια πάλι στην αλεφόρα. Άλλη μόνο. Μα η Ζαρακέλη τα κάνει όλα αυτά. Τα κάνει και κάνει και ο Γιωβανίδης, το Artport, πάλι κάνει με αναφορά στην Μικρασία του 1922, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και στην Πετρινή Αποστολή. Πολύ ωραία. Κάνουμε και εκεί ένα παρόμοιο φεστιβάλ. Δύο φεστιβάλ λοιπόν τρέχουν παράλληλα και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον και τους πειραιώτες. Τέλεια. Λοιπόν. Και βέβαια δεν είναι μόνο για τους πειραιώτες, όχι, μα προσκαλείται το σύμπαν όλο να έρθουν εκεί. Ειδικά στον Ταλάρα και όχι μόνο στον Ταλάρα και στον Πόλεμο, ειδικά στον Ταλάρα στο Μετρολίμο, νομίζω θα έχουν. Μα δεν είπαμε. Το σύνθημα. Καλός ο καιρός θα είναι και νομίζω. Πάει όλοι οι δρόμοι της Αττικής οδηγούν στον Πειραιά. Είπαμε, και για τέλος. Τον Νταλάρα, εδώ διαβάζω, Δήμαρχε, ότι θα είναι ένα οδηπορικό από τα έργα Μικρά Ασία και Βυζαντινό, Εσπερινό, μέχρι του συνθέτη Απόστολου Καλδάρα, έτσι, μέχρι τις σημερινές μας. Σωστά. Μέχρι τις επιτυχίες του. Τέλεια, όμως, τέλεια. Εγώ παρακολούθησα το Εθνικό Θέατρο την Χάρη Αλεξίου κ. Λαζαρίδου, Αϊβαλή, η πατρίδα μου. Oh. Και αυτό μια ωραία παράσταση. Δύο σημαντικές καλλιτέχνες. Η Αλεξιόπια μετά το τραγούδι. Βέβαια. Πολύ ωραία. Τώρα, επειδή έχουμε μέσω την Ζαρακέλη, θα μπορούσαμε να τη πούμε για να πιάσουμε μπροστινή θέση στον Νταλάρα. Αλλά επειδή δεν τα κάνουμε εμεί αυτά και δεν θέλουμε να βάλουμε σε δύσκολη θέση την Ανδριάνα, θα έρθουμε και ό,τι θέση βρούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Μην μασάτε τι λέει ο Τάκης. Εγώ θέλω πρώτο τραπέζι πίστα. Ξεχάστε το. Δηλώνω ότι μου αρέσει. Λοιπόν, καλημέρα. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Το πολύ ενδιαφέρον.